στις συμμετοχές των διαγωνιζόμενων μαθητών και μαθητριών και στα κείμενα που διακρίθηκαν. Μία αποτίμηση της συμμετοχής και των επιδόσεων των μαθητών στο διαγωνισμό θα κάνει ο φιλόλογος κύριος Δημήτρης Φακιανάκης, μέλος της Κριτικής Επιτροπής. Ο λογοτεχνικός διαγωνισμός προς τιμήν του αείμνηστου Γρηγόρη Πετζίκη δείχνει να καθιερώνεται και να καταξιώνεται αν λάβουμε υπόψη τη θαυμαστή αύξηση, τη θεαματική αύξηση κειμένων που στάλθηκαν από όλη την Ελλάδα. Τα 388 κείμενα του περσινού διαγωνισμού φέτος έφτασαν τα 533 συνολικά. Προπάντων όμως, παρατηρήσαμε μια αισθητή βελτίωση του επίπεδου, δεδομένου ότι φέτος, σε αντίθεση με τον περσινό διαγωνισμό, τα κείμενα ήταν πιο όρημα, με σαφείς λογοτεχνικές προθέσεις, κείμενα με τη γοητεία της αυθεντικής εφηβικής φωνής. Κυρίαρχα θέματα εκτός από την αναζήτηση του αγαπημένου προσώπου ήταν οι οικογενειακές σχέσεις, οι φιλικοί δεσμοί, στικά το έργο της Επιτροπής. Τέτοιες περιπτώσεις δεν θεμελιώνουν κατά ανάγκη πρόθεση καταδολίευσης, αναιρούν ωστόσο τη βασική και αυτονόητη δεοντολογική αρχή κάθε μαθητικού λογοτεχνικού διαγωνισμού, να είναι δηλαδή το κείμενο στο σύνολό του προϊόν αυθεντικής σύλληψης και γραφής του συμμετέχοντος μαθητή. Οφείλουμε ωστόσο να διευκρινίσουμε ότι ο ρόλος μας δεν ήταν να λειτουργήσουμε σαν μηχανισμός επαλήθευσης και μάλιστα άμεσης και ασφαλούς επαλήθευσης της γνησιότητας των κειμένων που παραλάβαμε. Ο ρόλος μιας κριτικής επιτροπής μαθητικού λογοτεχνικού διαγωνισμού είναι να αξιολογεί τα κείμενα και όχι να τα αστυνομεύει διαρευνώντας τη γνησιότητά τους όταν μάλιστα τέτοιου είδους παρεκκλήσεις μαθητών προβάλλουν δελεαστικές και πανεύκολες, με δεδομένη την πανσπερμία και τον τεράστιο όγκο του υλικού, των έντυπων και ηλεκτρονικών κειμένων που διακινούνται στο διαδίκτυο. Τα 9 μέλη της διευρυμένης φέτος Κριτικής Επιτροπής διάβασαν τα 317 ποίηματα και 216 πεζογραφήματα με τον οφειλόμενο σεβασμό, χωρίς να ξεχνούν ότι πίσω από κάθε κείμενο υπάρχει μια μαθητική φωνή που θέλει να εκφραστεί αλλά και να δοκιμαστεί και όχι να αποκομίσει κάποιο συγκεκριμένο υλικό όφελος. Ας μην ξεχνάμε ότι ο διαγωνισμός αυτός δεν προβλέπει κανένα χρηματικό ή άλλο υλικό βραβείο και κατά την άποψή μας αυτό είναι ένα ειδικό πλεονέκτημα αυτού του διαγωνισμού, ένα ηθικό του πλεονέκτημα. Αφού λοιπόν μελετήσαμε όλον αυτόν τον πλούσιο σε όγκο υλικό, καταλήξαμε ομόφωνα στην επιλογή των ακόλουθων κειμένων για βράβευση που θα τα παρακολουθήσετε ευθύς αμέσως. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε επομένως με την απονομή των βραβείων και την παρουσίαση των κειμένων που επιλέχθηκαν ως καλύτερα από την Κριτική Επιτροπή. Η ανάγνωση των διακριθέντων ποιημάτων και πεζογραφημάτων θα γίνει από τις λέσχες ανάγνωσης του Γυμνασίου με ηλικιακές τάξεις Νικηφόρου και των Λυκείων Καλαμπακίου και Δοξάτου. Από την Κριτική Επιτροπή καταβλήθηκε προσπάθεια να δοθεί το στίγμα, μια γεύση θα λέγαμε, από κάθε βραβευμένο κείμενο. Γι' αυτό, μετά την απονομή του βραβείου, θα ακολουθεί η αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής και η παρουσίαση ενδεικτικών αποσπασμάτων από κάθε βραβευμένο κείμενο. Αυτό θα ισχύσει για τα πεζογραφήματα. Τα βραβευμένα ποίηματα θα διαβάζονται ολόκληρα. Την παρουσίαση με τα σχετικά επιγραμματικά αξιολογικά σχόλια για κάθε έργο θα κάνει η φιλόλογος του ΓΕΛ Δοξάτου, κυρία Βασιλική Πετρά.
Είμαι και εγώ μαθήτρια του Γρηγόρη του Πεντζίκη. Μαθήτρια, συνάδελφος και πάλι μαθήτρια. Εχθές λοιπόν, το πρώτο που ήρθε στο νου μου όταν σκεφτόμουν τι θα έπρεπε να πω, ήταν ένα κείμενο από την Ορφάνια του Γιώργη του Μανουσάκη, το οποίο παραφράσω ελαφρώς. «Σα δέντρα μεγαλόκλαδα σκεπάζαν κάποτε τον παιδικό ουρανό μας και τώρα πάλι μόλο τον όγκο των κλαδιών τους». Το πρώτο βραβείο απονέμεται από κοινού στις μαθήτριες Μαρία Μπέλου από το πρότυπο πειραματικό σχολείο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης για το ποίημα «Ένα πεντάγραμμο και ένα σύννεφο». Καλούμε λοιπόν τη μαθήτρια και τον εκπρόσωπο της Μητρόπολης προκειμένου να επιδοθεί ο σχετικός έπαινος. Το ποίημα διαβάζει από το γέλο δοξάτου η μαθήτρια Πετρά Μαρία. Ένα πεντάγραμμο και ένα σύννεφο. Ένα απατηλό σύννεφο ελευθερίας έκανα, πατρίδα μου. Στον άνεμο που αδίστακτα το διαπερνά, βρίσκω την αλήθεια της αγάπης και του πόνου το άπλιστο χέρι. Βρίσκω το θάρρος να ριχτώ στο απέραντο, στο χάος ενός αυτόχειρα κόσμου. Σε ένα πεντάγραμμο χαράζω νότες, σε μια προσπάθεια να ελέγξω τη ζωή μου. Μα τελικά δεν έχω επιλογή. Στιγμές, αν είμαι αληθινή, δεν ξέρω. Σκέψη, συνείδηση, έχω. Και τι με καθορίζει. Καμία απάντηση. Μία μελωδία να συνθέσω προσπαθώ. Κάποιος έσκισε το χαρτί με το πεντάγραμμο. Είσαι εσύ, γεμάτος υποσχέσεις. Θα σου μάθω να χορεύεις. Θα σου μάθω να ζεις. Θα σου πλέξω ένα πουλόβερ μάλινο από κλωστές ηλιόχρυσες για να πάψεις να αναρωτιέσαι, για να πάψεις να πονάς. Για όσο ακόμα η μοίρα μας αγγίζει, πάψε. Δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει νόημα. Σε ένα απατηλό σύννεφο ελευθερίας πιστεύω ότι έχω επιλογή. Γιατί είναι ωραίο να ζεις. Γιατί είναι υπέροχο να ζεις. Να γιατί. Μια ποιητική αναζήτηση αυτογνωσίας, μια λυτή κατάθεση υπαρξιακής αγωνίας του ποιητικού υποκειμένου, που εωρείται σαν σύννεφο ανάμεσα σε αβεβαιότητες και σε μια αισιόδοξη κατάφαση της ζωής, ήταν το ποίημα που προηγήθηκε. Το πρώτο βραβείο λοιπόν απονέμεται από κοινού στις μαθήτριες Μαρία Μπέλου που προηγήθηκε και στην Αλεξάνδρα Σιμεωνίδου από το πρότυπο πειραματικό Γενικό Λύκειο Μανώλης Ανδρώνικος για το ποίημα «Το Κούτσουρο». Θα διαβάσει η Μόρφη Αθανασία. Καλούμε τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Ξανθόπουλο για την επίδοση του βραβείου. Πεζόμορφο ποίημα με σαφώς αντιποιητικό τίτλο που θεμελιώνεται πάνω σε υλικά πανάρχια «Κούτσουρο», «Φωτιά γυναίκα», «Η δονή της Οδύνης», ένα κείμενο που αλληγορικά και ευρηματικά προβάλλει τη σχέση φωτιάς και καιόμενου ξύλου για να αποδώσει το ερωτικό σμίξιμο. Καλούμε τη μαθήτρια να ερμηνεύσει το κείμενο.
Το κούτσουρο καίγεται, χάνεται, σβήνει. Η φωτιά αργοσέρνεται και το αγκαλιάζει, σαν μανιασμένη, παθιασμένη γυναίκα. Φιλά αυτό που κάποτε ήταν δέντρο, ήταν κάποτε ιστορία, ήταν ζωή. Τώρα του ψιθυρίζει, ήρθε η δική σου στιγμή, ήρθε το αποκορύφωμα. Ξέχνα το θρόισμα των φίλων. Κι όσο μιλούσε, καίγονταν στα σωθικά του. Κι αυτό γελούσε, όλο γελούσε. Εκεί, στην αποθέωση. Εκεί, στην ειδονή. Και τέλος, εκεί ακριβώς, έγινε στάχτη. Από το γέλ Καλαμπακίου και η μαθήτρια που προηγήθηκε και η επόμενη που θα διαβάσει, η Μπενάζη Αρχοντία, για το δεύτερο βραβείο, το οποίο αποδίδεται από κοινού στις μαθήτριες Μάρο Δημαρά για το κείμενο «Κάτω από το πέπλο του φεγγαριού» από το δεύτερο Γενικό Λύκειο Κοζάνης. Καλούμε τη μαθήτρια να της επιδοθεί ο έπαινος. Δεν έχει προσέλθει η μαθήτρια. Ωραία. Το κείμενο θα διαβαστεί, όπως είπαμε, από την Μπενάζη Αρχοντία. Μέσα από την εικονοπλασία του φεγγαριού, το στοχαστικό αυτό ποίημα προσπαθεί να φωτίσει υπαρξιακές αβεβαιότητες της ανθρώπινης επικοινωνίας. Κάποιοι στίχοι του είναι σαφώς κρυπτικοί, αναδίνουν όμως αβίαστη ποιητική ομορφιά. Κάτω από το πέπλο του φεγγαριού, οχρόερημο φέγγαρο δίνει σκιά στους λυπημένους, ρίχνει το σκούλικα σε ανοιχτοκάματο, κουρδίς χαράξη, αφήνει το δάκρυ της στην παλάμη των απελπισμένων. Εγώ κι εσύ, στο αρχιπέλαγο της ματαιότητας, χρωματίζουμε τους μονόδρομους, θαυμάζουμε την ανάσα μας στην ασφυξία, γεμίζουμε τα μάτια μας θάλασσα, χαρίζουμε πουλιά στις καταφρονεμένες λέξεις. Αγγιζόμαστε για να έχει πίθεση απέναντι παγωνιά. Οργώνουμε τη σιωπή να καρπίσει από τα πεφτάστρα. Το δεύτερο βραβείο επίσης απονέμεται για το Λύκειο στη μαθήτρια Μαρία Χούλη με το άτιτλο ποίημά της, το οποίο θα διαβαστεί από την Κεμανετζή Ευστρατεία. Θα δώσει τον έπαινο ο κύριος Φαράκλας. Το παιδί προέρχεται από το Βροντάδο της Χίου, την ιδιαίτερη πατρίδα του κυρίου Φαράκλα. Η Μαρίνα Χούλη εξέφρασε την επιθυμία να μας πει κάτι για το ποίημά της. Θα ήθελε να το κάνει. Ωραία λοιπόν. Πώς το εσωτερήκευσε η άλλη μαθήτρια και πώς εσύ που το έγραψες. Ο ήλιος, το φεγγάρι, τα κοχύλια, λέξεις. Πού είναι ο ύμνος, οι ύμνοι που τα ημερολόγια αναφέρουν. Για τα χρώματα των ματιών σου ρωτώ, τα ουράνια χρώματα ψάχνω. Κοιτάζω για να βρω στην άνοιξη φθινόπωρο και στο χειμώνα καλοκαίρι. Μα μάταια, το χιόνι πέφτει μόνο το χειμώνα και αμυγδαλιές ανθίζουν μόνο την άνοιξη. Τόσο απόλυτη η φύση. Τόσο απόλυτα απροσδιόριστος κι εσύ. Αυθόρμητη, λιτή κατάθεση του εφηβικού ερωτικού σκυρτήματος μπροστά στο μυστήριο του έρωτα, σχετικά με την απροσδιοριστία του έρωτα, χωρίς γλωσσικές περιστροφές και ενοχικές συστολές. Καλούμε και τη μαθήτρια Κεμανετζή Ευστρατεία να το ερμηνεύσει επίσης. Ο ήλιος, το φεγγάρι, τα κοχύλια, λέξεις. Πού είναι ο ύμνος, οι ύμνοι που τα ημερολόγια αναφέρουν.
Για τα χρώματα των ματιών σου ρωτώ, τα ουράνια χρώματα ψάχνω. Κοιτάζω για να βρω στην άνοιξη φθινόπωρο και στο χειμώνα καλοκαίρι. Μα μάταια, το χιόνι πέφτει μόνο το χειμώνα και οι αμαρθαλιές ανθίζουν μόνο την άνοιξη. Τόσο απροσδιορίστη από η φύση, τόσο απόλυτα προσδιορίστος και εσύ. Το τρίτο βραβείο απονέμεται από κοινούς της μαθήτριας Αναστασία Μάγερα από το Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου για το ποίημα «Μνήμη φωτογραφική». Μάλιστα, μας τιμά ιδιαίτερα η παρουσία της μαθήτριας που συνοδεύεται από τον υπεύθυνο καθηγητή και τους συμμαθητές της. Θα τους στέλαμε όλους εδώ επάνω για να χαρούμε πραγματικά την παρουσία τους, γιατί σπανίζει τέτοιο φαινόμενο. Το ποίημα «Μέσα από μια φωτογραφία, σύμβολο μνήμης και αλήθειας» αναπολύει και αποτυπώνει πενικτικά το βίωμα ενός ματαιωμένου εφηβικού έρωτα. Συνομιλεί με την ίδια την απουσία. Καλούμε τον κύριο Κιουλάνη να επιδώσει το έπαινο. Η μαθήτρια επιθυμεί να ερμηνεύσει το κείμενό της. Ευχαριστώ. Χαρτί φθαρμένο στην άκρη. Θα μένω ανάμεσα σε πράγματα παλιά. Ξεχασμένο. Χαρτί γυαλιστερό, πολύχρωμο. Φωτογραφία. Μνήμες που θα έργεψαν, καθώς το αποτυπωμένο κορίτσι, που λοξοδρόμησε από το μονοπάτι της λύθης, μου έκλεισε το μάτι. Έπειτα χαμογέλασε. Χιλιάδες χαμόγελα δημιουργούνται μπροστά στο φακό. Καμπύλες της στιγμής που ξεθοριάζουμε το πάτημα ενός κουμπιού. Μ' αυτό ήταν χαμόγελο αληθινό. Αστέρια παράμιλης λάμψης που χάραξε μικρές τροχές ευτυχίας πριν ληστρήσει από τον ουρανό και πέσει στη θάλασσα. Δύο χέρια ανθρώπινο ουρανός του. Η κολοσσή της ευτυχίας του με άγγιγμα τρυφερό. Και έπειτα, δύο χέρια ανθρώπινα στον ουρανό. Θέλεις να σταματήσεις. Τη θάλασσα δεν την είδα. Μα ένιωσα την αντάρα της στο κέντρο της ύπαρξής μου, εκεί που το νερό της θύμησης αναβλύζει μανιασμένο. Και απέμεινε η κρυστάλλινη επιφάνειά του να καθρεφτίζει τον ουρανό, το είδωλο μιας αγκαλιάς άδειας, και θέλω να γεμίσει. Μάτια αποσβολωμένα στην αγκαλιά της φωτογραφίας. Ψέματα, δεν ήταν της φωτογραφίας η αγκαλιά. Δική μου ήταν και στη γεβότα μόνο είναι η ανώτερη αγκανάκλαση του εαυτού μου. Και αυτή ήταν η αντίστροφη μέτρηση πρωτού ξεκινήσει του φιλ της ζωής. Στιγμιότυπο φωτογραφικό που παρεμβάλλεται στα δυσαναπλήρωτα κενά της. Κάθε μου αίσθηση αναβίωνε τη χαμένη ζεστασιά της. Θα ήθελα να πω ότι ο διαγωνισμός αυτός πάντοτε μου δημιουργούσε έντονα συναισθήματα για λόγους αυτονόητους. Σήμερα μου δημιουργεί και μια πρόσθετη συγκίνηση, γιατί τόσο η Αναστασία όσο και τα άλλα τα παιδιά ήρθαν από το Χαϊδάρι, στον τόπο που μεγάλωσα και αγαπώ ιδιαίτερα. Ο υπεύθυνος δάσκαλος ίσως ήθελε κάτι να πει. Μας θυμάται ιδιαίτερα. Δική μας τιμή και χαρά. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας υποδέχεστε στην όμορφη πόλη σας. Η συγκίνηση είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Το μόνο που μπορώ να πω, δύο λόγια μπορώ να αρθρώσω μόνο. Σας ευχαριστούμε που μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, τέτοιες δράσεις,
Μας κρατάτε το χέρι, στα παιδιά μας κυρίως, κρατάτε το χέρι για να μην νιώθουν μοναχικοί οδηπόροι σε αυτόν τον μοναχικό δρόμο της ποίησης. Γινόμαστε όλοι συνοδηπόροι σε αυτόν τον αγώνα τους. Σας ευχαριστούμε που μας αφήνετε και μας βοηθάτε να έχουμε ακόμη, να έχουμε ένα δικαίωμα στο όνειρο. Να είστε καλά. Η μαθήτρια Δρογούτη Ελένη, μετά από επιθυμία και της συγγραφέως, θα ερμηνεύσει επίσης το κείμενο από το γέλιο του Δοξάτου. Χαρτί φθαρμένο στην άκρη. Θα μένω ανάμεσα σε πράγματα παλιά, ξεχασμένα. Χαρτί γυαλιστερό, πολύχρωμο, φωτογραφία. Μνήμες που θέργεψαν, καθώς το αποτυπωμένο κορίτσι που λοξοδρόμησε από το μονοπάτι της λήθης μου έκλεισε το μάτι. Έπειτα χαμογέλασε. Χιλιάδες χαμόγελα δημιουργούνται μπροστά στο φακό. Καμπύλες της στιγμής που ξεθοριάζουν με το πάτημα ενός κουμπιού. Μα αυτό ήταν χαμόγελο αληθινό. Αστέρια παράμιλης λάμψης που χάραξε μικρές τροχές ευτυχίας πριν γλιστρήσει από τον ουρανό και πέσει στη θάλασσα. Δυο χέρια ανθρώπινα ο ουρανός του, η κολοσσή της ευτυχίας του με άγγιγμα τρυφερό. Και έπειτα δυο χέρια ανθρώπινα στον ουρανό. Τη θάλασσα δεν την είδα, μα ένιωσα την αντάρα της στο κέντρο της ύπαρξής μου, εκεί που το νερό της θύμησης ανάβλιζε μανιασμένο. Και απέμεινε η κρυστάλλινη επιφανειά του να καθρεφτίζει τον ουρανό, το είδωλο μιας αγκαλιάς άδειας. Κι ήθελα να γεμίσει. Μάτια αποσβολωμένα στην αγκαλιά της φωτογραφίας. Ψέματα. Δεν ήταν της φωτογραφίας η αγκαλιά. Δική μου ήταν. Και στιγευόταν μόνο η νεαρότερη αντανάκλαση του εαυτού μου. Και ας ήταν η αντίστροφη μέτρηση προτού ξεκινήσει το φιλμ της ζωής. Στιγμιότυπο φωτογραφικό που παρεμβάλλεται στα δυσαναπλήρωτα κενά της. Κάθε μου αίσθηση αναβίωνε τη χαμένη ζεστασιά της. Το τρίτο βραβείο επίσης αποδίδεται στη Στέλλα Στάι από το δεύτερο Γενικό Λύκειο Δράμας για το ποίημα «Από τα φυλακισμένα μνήματα». Καλούμε τον Δημήτρη τον Σφακιανάκη για την επίδοση του επένου, του σχετικού επένου. Αφορμόμενο από τον αντιστασιακό αγώνα των Κυπρίων κατά των Άγγλων, το ποίημα αυτό συνθέτει σχεδόν κινηματογραφικά μια σπαρακτική υμνοδία στη θαραλέα αντίσταση και τη θυσία κάποιου ανώνυμου αγωνιστή που βρίσκεται θαμμένο στο χώρο σύμβολο της Κύπρου στα μνήματα των φυλακών της Λευκωσίας. Το κείμενο θα ερμηνεύσει από τις ηλικιακές τάξεις του Νικηφόρου ο Ταξόπουλος Χρήστος. Όρμησαν με λύσα και οργή σαν πύρινοι δαίμονες, λαμπαδιάζοντας σπίτια ασβεστωμένα, ξεσκίζοντας αιώνια γενναία λάβαρα και βάφοντας με αίμα τα σοκάκια. Έτσι, με ελαφρά την καρδία, πρόσφεραν θυσία στο θάνατο της Αφροδίτης την Ίσο. Μα τότε άξαφνα δικαιοσύνη. Γύρω, ολόρθιοι εκατοντάδες τολμηροί ξεπροβάλλουν. Δίχως όπλα ενάντια στη δύναμη, χωρίς φόβο, αλλά με ελπίδα. Το λοιπόν το τίμημα του πατριωτισμού ήταν βαρύ και εχμάλωτοι πληρώσαν ακριβά για κάθε νεκρό εχθρό. Και εσύ που τους κοιτάς δίχως τρόμο, μακάρι να σου νεκρός. Και καθώς δεμένος πιστάγκωνα αποχαιρετάς τον ήλιο, πόσο καμαρώνουν οι δειλοί άλλο ένα λιγίνιο τρόπαιο. Βαδείς αθάνατος προς την αθανασία. Και ο φόβος της ημισελήνου υπηρέτης πιστός, τα πλοκάμια του μαζεύει, σαστισμένος. Μόνο ένας ψήθυρος διακρίνεται, για την Κύπρο μου. Η ταφή έγινε με βιάση και αδιαφορία, και κλεισμένο το θυρόν. Και έξω από την πύλη ο ιερέας υμνολογεί και κλαίει. Κλαίει και ψέλνει, γιατί μόνο αυτός ακούει τη φωνή
φλόγινη να υψώνεται και να καλεί από το φυλακισμένο σου μνήμα. Προσπάθησαν να σοπάσουν το στόμα που ούρλιαζε την αλήθεια. Αλλά αυτή η στερνή κραυγή αντυχεί στη σιωπή. Χτυπά πάνω στην πέτρα και το μέταλλο. Και δυνατά αντιλαλεί. Καλεί από τα φυλακισμένα μνήματα. Περνούμε τώρα στη πεζογραφία για το Λύκειο. Το πρώτο βραβείο, λοιπόν, αποδίδεται στον Χρήστο Τσαγκάρη από το Ζάνιο, πρότυπο πειραματικό Γενικό Λύκειο Πειραιά, για το πεζογράφημα «Θυμάμαι τον κύριο Καβάφη». Θα ερμηνεύσει η Πατέλη Φέη από το ΓΕΛ του Καλαμπακίου. Έχει έρθει... Ένας λόγος για την ανεπίδοτη ποιητική δημιουργία. Για το πόσο ποιητής λαμβάνει την ποιητική δωρεά. Ή μήπως μια κατάθεση προσωπική για το πώς τελικά μπορεί να του δοθεί αυτό το δυσεπίδοτο δώρο. Θυμάμαι τον κύριο Καβάφη, εψβουλιάζοντας την ψηλή πολυθρόνα. Ήταν αληθινό πανηγύρι για μένα να παρατηρώ το πολύβουο μελίσι των υπαλλήλων να ξεδιπλώνεται γύρω μου. Στο δεύτερο γραφείο στο βάθος ήταν πάντα ο κύριος Καβάφης. Συνεσταλμένος, αρκετά συνεπής, σχετικά ψηλός, με ένα τσαλακωμένο γιακά και ένα ζευγάρι ολοστρόγγυλα γυαλιά. Αυτός έκλειβε πάντα εκείνο το αδιάκριτο, κενό και συνάμα αφελές και ολοζώντανο παιδικό ενδιαφέρον. Είχε ανεπαίσθητα εκείνο το άγνωστο και βαθύ που αθώνει την καταδικαστέα κατά τα άλλα μονοτονία και τυπικότητα. Το πρόσωπό του ήταν πάντα εξαφανισμένο μέσα σε δύο ειδών χαρτιά. Στα επίσημα, υπηρεσιακά, καλογραμμένα, κάτασπρα και παραδοτέα. Και σε εκείνα τα ελάχιστα κουρελιασμένα στη σχισμή του συρταριού. Τον έβλεπα με αυτά την ώρα του διαλύματος. Κρυμμένο στην ασφάλεια της πολυθρόνας, κουβάρι μέσα στο ξεφτισμένο ύφασμα, κι εγώ, ενώ αδέξια κρατούσα την πνοή μου, άφηνα το βλέμμα μου ελεύθερο. Κι έπρεπε, τότε μόνο, σαν νόμιζε πως ήταν μόνος, αποστασιοποιημένος από τη φθορά των σχέσεων των πολλών, σαν παραμέριζε τα τείχη και ξανοίγονταν σε λεωφόρους ιδεών, να τον βλέπεις, να ανασύρει από τα τρισκότεινα βάθη του γραφείου την αβασταγή των χρόνων του. Να ανοίγει τη μικρή ασημένια πένα, να σκύβει, να απορροφάται από αυτά, να μην ξεχωρίζει το πρόσωπο, το καφέ σακάκι και το ξύλο του γραφείου. Λες και το μελάνι αποχρωματιζόταν για λίγο και δίσταζε. Και έπειτα, με μιαν άλλη τροπή, ασύγκριτα πορφυρό να αναβλύζει και η γραφίδα να γίνεται πληγή και το χαρτί γη που πότιζε απλόχερα εκείνος με το δικό του αίμα. Ένα αίμα αλλιώτικο από εκείνο των παιδιάστικων τραυματισμών που γνώριζα. Αίμα που έσφιζε από ζωή. Που σπάραζε στις ρογμές του στοχασμού και προχωρούσε. Αίμα ψυχωμένο, στεναρό, μα συνάμα άειλο, πνευματικό. Με την πένα να κατακεραυνώνει αδιάκοπα το χαρτί. Και εκείνο γεμάτο μουτζούρες αμέσως να υποχωρεί για να ξαναεμφανιστεί ολόλευκο. Και όσο καιρός περνούσε, άρχιζε δειλά-δειλά να κυριαρχεί, ώσπου έλαβε τελείως πια το λόγο, εκείνη η περιέργεια που ζητά αδιάνθρωπα να ανακαλύψει τα πάντα, ακόμα και εκείνα που ούτε καν τώρα δεν μπορεί να κατανοήσει. Αργά-αργά άνοιξα το σιτάρι που έτριζε. Είναι ξεχωριστό το αίσθημα αυτό της προσμονής και έπειτα της αφής του συνηθισμένου, που όμως έχει κάτι που είναι ή που πιστεύεις όπως είναι ιδιαίτερο, γιατί τελικά αυτή η προσδοκία τα δημιουργεί όλα αυτά. Το βλέμμα μου άρχισε να περιηγείται στις καμπύλες των γραμμών όταν ένιωσε ένα ζευγάρι μάτια στην πλάτη μου. Γύρισα. Ποτέ δεν τον είχα ξαναδεί έτσι. Ήταν ο ίδιος. Κι όμως δεν ήταν. Κάτοχρος. Σαν να τον είχαν αδειάσει. Να τον είχαν κατακλέψει. Ίσως δεν έφταιγε το ότι τα είχε ψηλαφίσει ένα παιδί. Τι θα μπορούσε άλλωστε να καταλάβω. Όχι. Ήταν αναμφίβολα κάτι βαθύτερο. Το αίσθημα της κένωσης από εκείνον τον ενδόμηχο ιερό φόβο, που τώρα πια δεν υπάρχει, γιατί βγήκε έξω και τον τύφλωσε η άκρητη φωτοχυσία της πραγματικότητας. Ήταν ακριβώς αυτή η προδοσία που ζωγραφίζονταν στο κενό του βλέμμα, στο άναρθο ψέλισμα και ακολούθως στο άτακτο βάδισμα και φευγιό, την υποχώρηση.
Δεν ξαναπήγα στο γραφείο. Φοβόμουν. Λίγο αργότερα ήρθε και η μετάθεση του παππού στην Αθήνα. Τον συναντήσαμε στο λιμάνι. Διαφορετικός, σχεδόν χαρούμενος. Μας χαιρετάει εγκάρδια. Μου χαρίζει κάτι. Το είδα στο πλοίο. Η πένα, η ίδια, τόσο μικρή αλλά και τόσο ανεπανάληπτη, όσο και εκείνο στην Πολύβου ή από βάθρα. Ένιωσα να ξυπνάω ξαφνικά, να βλέπω τη μορφή του να ζωντανεύει γαλήνια κάπου εκεί δίπλα μου. Σκοτεινιάζει. Κάνω να ανάψω το φως. Η ιδέα χάνεται. Το βλέμμα μου πέφτει πάνω στην πένα. Βαραίνει σαφώς και ανυπερθέτως της ποιήσεως ο δρόμος ή ονδήποτε διαβάτη, καθότι μακρύς. Βλέπεις όμως, είναι τελικός, ο μόνος που ο θείος, ο μυστικός σου δέποτε διαβαίνει, σιγοψιθυρίζω. Ανοίγω το φως. Αντίο, κύριε Καβάφη. Αφήνω τη φωνή μου να ακουστεί στο διανό δωμάτιο. Όχι, όχι αντίο, με διορθώνει σκεπτικά. Εις το επανειδήν. Και η φωνή χάνεται. Δεύτερο και τρίτο βραβείο δεν απονέμονται. Περνάμε στο επίπεδο γυμνασίου για την ποιήση. Πρώτο βραβείο, λοιπόν, απονέμεται στην Άννα Γούλα από το πρώτο γυμνάσιο Ημιτού για το ποίημα «Το ηλιοβασίλεμα». Διαβάζει η Μπενάζη Αρχοντία από το γέλ του Καλαμπακίου. Το ηλιοβασίλεμα στο κείμενο αυτό λειτουργεί ως αφετηρία και αφορμή για να φωτιστούν με τρόπο αυτοκριτικό ανθρώπινες πράξεις και συναισθήματα. Καλούμε, λοιπόν, για την επίδοση του επένου τη Γεωργία Μπακάλη. Βασίλεμα. Απερίγραπτο το ηλιοβασίλεμα. Στους στίχους μόνο φωτιά και σκιές. Και μια βόλτα ως τη θάλασσα. Αντιφατικό. Δεν χωρά στη λογική των συναισθημάτων που τόσο υπόγεια γελούν πάνω από τις πράξεις μας. Ατέλειωτο το ηλιοβασίλεμα. Η μέρα που πριν τη λήξη της θέλησε πρώτη φορά να μη συμβιβαστεί. Και εμείς απομείναμε προδότες να το κοιτάμε από μακριά. Μαζί με όλες τις σκιές που χτίζουν τα χτίσματά μας. Αναλύονται το ηλιοβασίλεμα. Μονάχα μια βόλτα ως τη θάλασσα. Το δεύτερο βραβείο αφορά το Σπυρίδωνα Βοητσίδη από το πρώτο γυμνάσιο Πύλης Τρικάλων για το ποίημα «Πέτρινες υπάρξεις». Ερμηνεύει ο Μαυρόπουλος Πάρης από το γέλ του Δοξάτου. Τον έπαινο θα επιδώσει η Χατζηδημητρίου Δήμητρα. Ωραία, λοιπόν. Πρόκειται για μια καταγγελία ενάντια στον τυχοδιοκτισμό του ανθρώπου που διψά για διάκριση, για μια θέση στο Κολοσσέο, αλλά και μια αιχμηρή παρατήρηση για το μάτιο αυτού του αγώνα, αφού πριτανεύει ο κανιβαλισμός. Πέτρινες υπάρξεις. Ένα κολοσσέο στείνεται κάθε μέρα. Γρήγορα, προσεκτικά, από αυλικούς και βασιλιάδες. Κάτω στις κατακόμβες, εκατομμύρια υπάρξεις στιβαγμένες. Στο φως των προβολέων επιθυμούν να βγουν. Διάσημοι να γίνουν. Χιδαίες βρισκές και παρακάλια ακούγονται από παντού. Και οι φύλακες σπρώχνουν και χτυπούν. Χαμογελώντας τις περισσότερες φορές. Παίξτε το ρόλο σας και εξαφανιστείτε. Τον λόγο λίγο τους απευθύνει ο σεληνιασμένος καλυβούλας. Δειλές, ψεύτικες υπάρξεις, δεν υπάρχουν πια θηρία. Μόνοι σας θα φαγωθείτε και οι γέροι θα κατέβουν να γλύψουν τις πληγές σας, πέτρινες υπάρξεις. Στους τοίχους των ασδέτικων ναών έχετε ένα σκοπό και εκεί πάλι οι κονκισταδόρες εύκολα θα σας πετάξουν στα ζήτητα της ιστορίας, ρίχνοντας τα στόματά σας σφίκες
την καψαλισμένα βελανίδια, γιατί προσβάλλατε την ομορφιά και το Χριστό. Για το επίπεδο του γυμνασίου βραβεύεται στην πρώτη θέση, στην πεζογραφία, η Ελένη Χρυσοχοϊδού από το δεύτερο γυμνάσιο Σικαιών Θεσσαλονίκης για το πεζογράφημα «Το καλοκαιρινό ημερολόγιο ενός μυρμηγκιού». Διαβάζουν Τσεχερίδης Κώστας και Καραγιαννίδου Δέσποινα από το γέλ του Δοξάτου. Ο μαθητής δεν προσήλθε? Όχι. Ωραία, λοιπόν. Η μαθήτρια για την βράβευση. Ωραία, λοιπόν. Καλούμε την κυρία Βλαχοδήμου για την επίδοση του επένου. Ένα κείμενο γνήσια, αυθεντικό, αυθόρμητο. Πραγματικά ξημέρωσα μαζί του. Είχα την τύχη να έρθει στα δικά μου χέρια πρώτα. Πηγαίω. Θα ήθελες κάτι να μας πεις για το πώς το εμπνεύστηκες? Θα ήθελες κάτι να μας πεις? Όχι. Δεν έχω θυμάσει κάτι. Ωραία. Ωραία, λοιπόν. Ωραία. Εντάξει. Η μαθήτρια να ερμηνεύσει. Ίσως να έχεις αναρωτηθεί πώς να φαινόμαστε σε ένα μικροσκοπικό μυρμηγκάκι τα σκουπίδια που αφήνουμε στην παραλία φεύγοντας. Για να τα μάθουμε λοιπόν όλα αυτά, δανειστήκαμε μερικές σελίδες από το, από το καλοκαιρινό ημερολόγιο ενός μυρμηγκιού. Οι άνθρωποι στην παραλία. Σάββατο, 15 Αυγούστου 2013. Είναι πρωί και απολαμβάνω την ησυχία και τη δροσιά του σπιτιού μου κάτω από την άμμο. Έξω έχει πολύ ζέστη, αλλά νομίζω ότι αν βουτήξω κατευθείαν στη θάλασσα, θα δροσιστώ και δεν θα με ενοχλεί πια ο καυτός ήλιος. Βγαίνω λοιπόν από το σπίτι μου χαρούμενος και έτοιμος να κάνω την πιο εντυπωσιακή βουτιά που έχει πραγματοποιήσει ποτέ μυρμήγκι. Καθώς προχωρούσα όμως αποφασιστικά, πέφτει πάνω μου ένας γίγαντας. Ναι, αλήθεια σου λέω. Ένα τεράστιο πλάσμα που άκου τώρα ούτε που κατάλαβε ότι με είχε στραπατσαρίσει. Φαντάσου δηλαδή πόσο μεγάλος ήταν. Εγώ τα έχασα. Έκανα λίγη ώρα να συνέλθω και μόλις έφυγαν τα αστεράκια γύρω από το κεφάλι μου, αποφάσισα να συνεχίσω την πορεία μου για αυτήν την τρομερή βοτιά που σου έλεγα. Δεν πρόλαβα να κάνω ούτε χίλια βήματα και ένας ακόμη γίγαντας πέφτει πάνω μου. «Α, τι γίνεται εδώ?» διαμαρτυρήθηκα. «Μα καλά, δεν βλέπω που πατάνε αυτά τα όντα». Και δεν φτάνει που με σακάτεψαν, ούτε μια συγγνώμη δεν άκουσα. Από κανέναν τους. Είχα αρχίσει να νευριάζω πολύ με τη συμπεριφορά αυτών των γιγάντων. Αποφάσισα λοιπόν να ανέβω σε ένα δέντρο για να δω τι είχε συμβεί. Έβαλα τα δυνατά μου για να φτάσω όσο πιο γρήγορα μπορούσα στην κορυφή του. Σε 3 ώρες ήμουν στο παρατηρητήριό μου. Πήρα 2 βαθιές ανάσες, ξεκουράστηκα λίγο και τι να δω. Αυτοί οι ενοχλητικοί γίγαντες ήταν εκατοντάδες και είχαν καλύψει όλη την παραλία. Μου ήρθε ζαλάδα από την τρομάρα που πήρα και κρατήθηκα από ένα κλαδί για να μην πέσω κάτω. Μόλις συνήλθα κάπως από το πρώτο σοκ, αποφάσισα να τους παρατηρήσω για λίγο. Να δω πώς φέρονται, εκτός από το να καταπατούν μυρμήγκια. Κατά μεσήμερο. Αυτοί απολάμβαναν το μπάνιο τους στη δροσερή θάλασσα και ο καυτός ήλιος κρυφογελούσε που τους έκανε τόσο μεγάλο κακό. Ήταν όλοι τους σαν ζανισμένα κοτόπουλα. Αλλά αυτοί εκεί δεν εγκατέλειπαν για κανένα λόγο τη μάχη του μαυρίσματος. Πρώτη φορά που γίνεται τέτοιος χαμός σε αυτή την παραλία. Τόσα χρόνια ήμουν μόνος μου εδώ μαζί με μερικές χιλιάδες ακόμη μυρμήγκια και κάτι ξεχασμένα φύγια και κοχύλια που τα είχε ξεβράσει η αγριμένη χειμωνιάτικη θάλασσα. Ουφ, κουράστηκα να τους παρατηρώ και να προσπαθώ να σου καταλάβω. Είναι πολύ περίεργοι αυτοί οι γίγαντες.
Κατέβηκα γρήγορα-γρήγορα από το παρατηρητήριό μου και χώθηκα κουρασμένος και τρομαγμένος στο σπίτι μου. Τα σκουπίδια στην παραλία. Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2013. Τι το ήθελα και βγήκα πάλι έξω. Μια χαρά ήμουν εδώ στον καναπέ μου. Ορίστε, τι κατάλαβα. Στον καναπέ μου κατέληξα. Αλλά αυτή τη φορά με το πόδι μου στο γύψο. Για να μην στα πολυλογώ, βγαίνω από το σπιτάκι μου να κάνω επιτέλους αυτή τη φανταστική βουτιά που σου έλεγα. Και πέφτω πάνω σε ένα βουνό. Όχι κανονικό βουνό με χορταράκια και δεντράκια. Κάτι πολύ χειρότερο. Ήταν ένα βουνό από σίδερο. Όπως καταλαβαίνεις, χτύπησα άσχημα. Και έτσι αυτομάτως η πορεία μου άλλαξε. Και νέος μου προορισμός έγινε ο γιατρός. Στο δρόμο έπεσα πάνω σε ένα άλλο βουνό, από πλαστικό. Μπλέχτηκα σε κάτι τεράστιες σακούλες και ακριβώς έξω από το ιατρείο του γιατρού έπεσα πάνω σε ένα τεράστιο τσιγάρο μπηγμένο στην άμμο. Όπως καταλαβαίνεις, όλα αυτά με εξόδωσαν και ίσα που βρήκα λίγη δύναμη να χτυπήσω την πόρτα. Είπα στο γιατρό ό,τι μου είχε συμβεί και εκείνος, αφού μου περιποιήθηκε το πόδι, μου είπε λυπημένος. «Αχ, αυτά τα σκουπίδια! Οι άνθρωποι έχουν βάλει σκοπό τη ζωή τους να μας εξοντώσουν». Εγώ, μόλις τα άκουσα όλα αυτά, πανικοβλήθηκα. «Τι είναι τα σκουπίδια?» ρώτησα γεμάτος αγωνία. «Τα σκουπίδια που αφήνουν οι άνθρωποι φεύγοντας από τις παραλίες είναι όλα αυτά τα βουνά που σας ακάτεψαν. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν γίνεται να το αφήσουμε έτσι αυτό. Με ποιο δικαίωμα βρεμίζουν αυτοί την όμορφη παραλία μας που τους φιλοξενεί?» είπα γανακτισμένος από τη συμπεριφορά αυτών των ενοχλητικών γιγάντων. «Έχεις δίκιο, μικρό μου μυρμηγκάκι. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, αυτά τα μικροσκοπικά και αδύναμα πλασματάκια, μπροστά σε αυτούς τους γίγαντες?» μου είπε προβληματισμένος ο γιατρός. «Αν ενωθούμε όλα τα μυρμήγκια αυτής της παραλίας, μπορούμε να κάνουμε πολλά. Άσε με μια μέρα να το σκεφτώ λίγο καλύτερα και να οργανώσω ένα σχέδιο αμέσου δράσεως και θα σου τηλεφωνήσω το συντομότερο. Τι να πω, περαστικά σου και καλή επιτυχία με την οργάνωση του σχεδίου. Ανυπομονώ να μάθω τι θα σκαρφιστεί πάλι αυτό το μικρό αλλά θαυματουργό μου μυαλουδάκι σου», μου είπε ο γιατρός και με πήγε ως την πόρτα. Το δεύτερο βραβείο, λοιπόν, απονέμεται για την πεζογραφία από κοινούς της μαθήτριες Αθηνά Μαρτίνου από το Γυμνάσιο Βρυλισσίων για το πεζογράφημα «Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία», το οποίο θα ερμηνεύσει ο μαθητής Τελιαρίδης Αριστοτέλης από το ΓΕΛ του Δοξάτου. Δεν έχει έρθει η μαθήτρια. Ωραία, λοιπόν. «Ο δρόμος εδώ μιλά για την ιστορία του, για την ιστορία μας, για το βίο μας. Δραματικό, καθημερινό, με μια κανονικότητα η οποία είναι επαναλαμβανόμενη, αλλά τόσο αληθινή όσο και επώδυνη, που δυσκολευόμαστε τελικά και να την παρακολουθήσουμε, αλλά και να την αφήσουμε πίσω μας». «Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Είμαι ο δρόμος. Άνθρωποι περνούν από πάνω μου, προχωρούν βιαστικοί ή προσπερνούν τις σπασμένες πλάκες μου. Πολλοί φωνάζουν, βρίζουν και κοιτάνε ανήσυχοι το ρολόι τους, ενώ άλλοι περπατάνε κεφάτι, σιγοτραγουδούν και σφυρίζουν ένα χαρούμενο σκοπό. Αυτοκίνητα κάθε λογής τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα, περιμένουν με αγωνία το φανάρι ή αποφεύγουν απρόσεκτους πεζούς που με διασχίζουν. Γυναίκες με σακούλες στα χέρια, παιδάκια με μικρά ποδήλατα, ηλικιωμένοι που σέρνουν ένα καρότσι της λαϊκής, όλοι πατάνε στο τσιμέντο μου και αφήνουν τα ίχνη τους στην ιστορία μου. Γιατί πραγματικά, μπορεί ο κόσμος μου να είναι μόνο μία μικρή γειτονιά, όμως η κάθε μου μέρα μοιάζει με ένα ατελείωτο καρναβάλι χρωμάτων, συναισθημάτων, κινήσεων και γεγονότων. Πολλές φορές, ένας ατιμέλητος γεράκος έρχεται και ταΐζει με μικρά κομματάκια από το ψωμί του τα περιστέρια που φιλοξενώ, ενώ την ίδια στιγμή δίπλα του,
Ένας ρακένδυτος ανθρωπάκος απλώνει την κουβέρτα του στις πλάκες μου και προσπαθεί να γνωρίσει το κρύο που τον βασανίζει. Ένα μικρό κοριτσάκι σταματάει για να χαϊδέψει την περήφανη αγριόγατα της γειτονιάς, αλλά η μαμά του το τραβά βιαστικά από το χέρι, σφίγγοντας το παλτό της. Πλούσιοι κύριοι προχωράνε, κοιτώντας περιφρονητικά τους φτωχούς που ζητιανεύουν στα φανάρια, ενώ παράλληλα ανάβουν αλαζονικά το ακριβό πούρο τους. Ένας εκκεντρικός ποιητής τριγυρνάει μοιράζοντας στιχάκια για μια κατεστραμμένη κοινωνία του μέλλοντος. Τον αποκαλούν τρελό, αλλά εγώ δεν έχω δει ποτέ κανέναν άλλο λογικότερο. Είναι στιγμές που εύχομαι να μπορούσα να βοηθήσω τους ανθρώπους, αλλά ξέρω πως αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Τότε είναι που νιώθω ανήμπορος και αδύναμος. Κάθε πρωί στις 8 ακριβώς, μία ηλικιωμένη κυρία αρχίζει να περιπλανιέται ασταμάτητα στο πεζοδρόμιο, ψελίζοντας το όνομα της κόρης της, που όπως έμαθα αργότερα, σκοτώθηκε σε ένα τραγικό αεροπορικό δυστύχημα. Ο κόσμος έχει μάθει πλέον να την αγνοεί, καθώς το χλωμό πρόσωπό της με τα γουρλωτά μάτια την κάνει να μοιάζει με παρανοϊκή. Το μόνο άτομο που την προσέχει και την φροντίζει καθημερινά είναι το καλόκαρδο μαυράκι της γειτονιάς, το οποίο όμως όλοι αντιπαθούν για το χρώμα του. Μακάρι να μπορούσα κι εγώ να την παρηγορήσω, να της μιλήσω και να την κάνω να ξεχάσει. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να παρακολουθώ παθητικά την απελπισία της, ανίκανος να απαλύνω τον πόνο της. Η αγαπημένη μου στιγμή είναι το βράδυ, όταν τα πάντα ηρεμούν. Η φασαρία της ημέρας καταλαγιάζει και τα ραδιόφωνα των αυτοκινήτων πάβουν να αντιχούν εκοφαντικά. Το παιδάκι με τα χαρτομάντιλα μετράει τις εισπράξεις του και απομακρύνεται με το στομάχι του να γουργουρίζει. Ο περιπτεράς ανεβαίνει στο μηχανάκι του και φεύγει, σκεπτόμενος το αγοράκι του που τον περιμένει να παίξουν. Τα φώτα είναι αναμένα. Κανείς δεν κυκλοφορεί πλέον. Απόλυτη ησυχία και εγώ περιμένω. Είμαι ο δρόμος. Ακολουθώ τους ανθρώπους στις ζωές τους, τους παρατηρώ και τους αποχαιρετώ κάθε βράδυ. Δεν με νιώθουν, δεν με προσέχουν. Όμως εγώ ζω μέσα από αυτούς και τους περιμένω να ολοκληρώσουν την ιστορία μου. Είμαι ο δρόμος. Το δεύτερο βραβείο πεζογραφίας για το γυμνάσιο επίσης απονέμεται στην Σωτηρία Τσιγάρα από το τρίτο γυμνάσιο Καστοριάς για το πεζογράφημα «Το φωτεινό μου αστέρι». Την επίδοση του επένου θα κάνει η Μαργαρίτα Ιχίσα. Θα διαβάσει το κείμενο η Μανολισσάκη Πελαγία από τις ηλικιακές τάξεις του Νικηφόρου. Ένα μικρό αγόρι. Ένα μικρό αγόρι βιώνει επώδυνα την απουσία του νεκρού πια πατέρα του και τη δοκιμασία της ασθένειάς του μέσα από μια λυτή αφήγηση που συγκινεί για την αλήθεια της και την ελπιδοφόρα ανατένιση της ζωής. Την ελπίδα στο κείμενο προσπορίζει το μορφοείδωλο της μητέρας. Ήταν πρωί, η ώρα 7, ξύπνησα απότομα. Ένιωθα φοβισμένος από τους εφιάλτες μου. Για ακόμα μία φορά ήταν και πάλι μέσα στο μυαλό μου. Γινόμουν όλο και πιο αδύναμος, βασανιζόμουν. Όπως κάθε πρωί, άκουσα τη γλυκιά φωνή της μαμάς μου να μου λέει πως η ώρα έχει περάσει και πως θα αργήσω για το σχολείο. Με αρκετές προσπάθειες για να μην αποκοιμηθώ, έβγα σαν σύφωνα στο μπάνιο. Έπλυνα το πρόσωπό μου, συνήλθα αμέσως. Στην πραγματικότητα, το μόνο που επιθυμούσα ήταν να κουρνιάσω στο ζεστό μου κρεβάτι, αναζητώντας ξεκούραση και ασφάλεια. Συνέχιζε να νιώθω εξαντλημένος. Κατευθύνθηκα στο δωμάτιό μου να ντυθώ. Άνοιξα το παράθυρο και πήρα μια βαθιά ανάσα με την ελπίδα, πως το είπα, και κοιμήθηκα πάλι. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πως νιώθει ένας καρκινοπαθής, πως η δύναμη θέλει για να παλέψεις και πως από τη μία στιγμή στην άλλη απλά παρετήσε. Έρχεσαι στο δωμάτιό μου η μαμά μου.
Κάθισε δίπλα μου και μου είπε, κοιτάζοντάς με αγάπη, «Μην ταλαιπωρείς τον εαυτό σου. Ξεκουράσου λιγάκι και κοιμήσου. Έχεις περάσει πολλά αυτούς τους μήνες και το ξέρω. Απλά δεν θέλω να σε χάσω. Θα σε αγαπώ για πάντα. Να το θυμάσαι». Της απάντησα αμέσως, «Μαμά, είτε τα καταφέρω είτε όχι, θα είμαι πάντα δίπλα σου, εδώ, να το ξέρεις. Και αν πάω στον μπαμπά, θα του πω πως σου λείπει και το σκέφτεσαι συνέχεια». Έσφιξε τα χείλη της, με σκέπασε και έφυγε λέγοντας, «Μαζί θα τα καταφέρουμε, καληνύχτα». Και τα μάτια μου έκλεισαν κατευθείαν, χρειαζόμουν πραγματικά ξεκούραση. Ξημέρωσε. Άκουσα τα πουλιά, καθώς το φως του ήλιου είχε γεμίσει το δωμάτιό μου. Είναι ό,τι πιο όμορφο έχω νιώσει ποτέ. Ίσως πρέπει να φτάσεις σε μια τέτοια κατάσταση για να εκτιμήσεις τα καθημερινά πλάγματα. Ίσως πρέπει να ζούμε την κάθε μας στιγμή σαν να είναι η τελευταία. Στο δρόμο για το νοσοκομείο, όλα μου φαίνονται τόσο διαφορετικά και παραδόξως τόσο όμορφα. Βλέπω ανθρώπους, χιλιάδες ανθρώπους να διασχίζουν τον δρόμο και να αγνοεί ο ένας την ύπαρξη του άλλου. Όλοι είμαστε άγνωστοι μεταξύ μας, δυστυχισμένοι, μουντοί. Αντί να χαμογελάμε, να βοηθάμε και να είμαστε ευγνώμονες για την κάθε μέρα που περνά. Μπαίνουμε στο νοσοκομείο. Όλοι φαίνονται τόσο δυστυχισμένοι και αδύναμοι. Πηγαίνω στο δωμάτιό μου και εκεί συναντώ ένα καινούριο παιδάκι, γύρω στα 9. Γνωριζόμαστε και το όνομά της είναι Ελπίδα. Βρισκόταν για τον ίδιο λόγο με εμένα εδώ. Πρόσεξε πως κρατούσε κάτι υπογές και ζωγράφιζε πάνω σε φύλλα. Μου τα έδειξε. Ζωγράφιζε τοπία με πολλά και καταπράσινα δέντρα. Ίσως αυτή ήταν η ελπίδα που χρειαζόμουν. Ίσως την έστειλε ο μπαμπάς μου. Να μου δείξει πως πρέπει να μείνω εδώ. Πως η ελπίδα βρίσκεται εδώ μαζί μου, στο πλάι μου. Μου ζήτησε να με ζωγραφίσει. Ήταν τόσο χαμογελαστή και ευτυχισμένη, σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Τόσο όμορφη. Δεν μπόρεσα να πάρω τα μάτια μου από τα δικά της. Ήταν σκούρα μπλε και μεταξίδευαν πιο μακριά από ότι ο ουρανός. Εύχομαι να γνωριζόμασταν υπό διαφορετικές συνθήκες. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να γίνουμε καλύτεροι φίλοι. Της υποσχέθηκα ότι αν τα καταφέρουμε, θα πάμε βόλτα για παγωτό. Και με αγκάλιασε. Κοκκίνησα. Η καρδιά μου χτυπούσε πιο δυνατά από ποτέ. Ένιωθα πως θα βγει έξω. Ήμουν και πάλι ζωντανός. Ήρθε η ώρα της χημειοθεραπείας. Η μαμά μου και ο αδερφός μου, όπως και η γιαγιά μου, με αγκαλιάζουν πιο σφιχτά από ποτέ. Δάκρυα κυλούν από τα μάτια τους. Μακάρι να ήξεραν πόσο τους αγαπώ. Δεν με ένοιαζε τώρα πια. Δεν φοβάμαι. Με είχε καταλάβει ένα περίεργο συνέστημα και σκεφτόμουν μονίμως αυτά τα μπλε μάτια. Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Τα μάτια μου πλέον ήταν βαριά και έκλεισαν. Το μυαλό μου όμως ταξίδευε. Ονειρευόμουν άλλα μέρη. Φωτεινά. Είδα τον μπαμπά μου να μου χαμογελά, τη μαμά μου να φεντοφυλά και τον αδερφό μου να κρατά από το χέρι την ελπίδα. Ήρθαν προς το μέρος μου, τους ακολούθησα και βρεθήκαμε σε ένα δάσος με ένα ριάκι, δέντρα πολλά και ζωάκια. Και παίζαμε σταμάτητα. Ήταν όλα τόσο αληθινά, μα τόσο ψεύτικα. Θέλω να ζήσω όσο ποτέ άλλατε. Το ξέρω. Το νιώθω. Πρέπει να ζήσω. Έχω να κάνω πολλά. Έχω τόσα όνειρα. Θέλω να ζήσω και καλές και κακές στιγμές. Θέλω να προσπαθήσω. Ξαφνικά μου έρχεται στο νου το πιο φωτεινό μου αστέρι. Να είναι εκεί και να με περιμένει, άραγε. Νιώθω μια απότομη ζέστη να λούζει το πρόσωπό μου. Ανοίγω τα μάτια μου με δυσκολία. Πονάω πολύ, μα το αγνοώ. Με ξύπνησε μια ακτίνα του ήλιου που με χάιδευε απαλά και ταυτόχρονα μου ζέστανε την καρδιά. Κοιτώ με δυσκολία και βλέπω τον αδερφό μου με την ελπίδα να μου δείχνουν μια ζωγραφιά με εμάς τους τρεις. Χέρι-χέρι να περπατάμε σε ένα λιβάδι με ένα ριάκι, όπως και στο όνειρό μου. Γύρισε το κεφάλι μου και αντίκρισε το πιο φωτεινό μου αστέρι. Ήταν η μητέρα μου, να μου χαμογελά. Ένιωσα ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Με σκέπασε η χαρά, η γαλήνη και η ηρεμία. Ήταν ό,τι πιο όμορφο έχω δει ποτέ. Τα πιο λαμπερά μάτια να με κοιτούν γεμάτα αγάπη. Ένιωσα λυτρωμένος. Χαμογέλασα. Γέρνω το κεφάλι μου στο πλάι και παίρνω έναν γλυκό ύπνο. Το τρίτο βραβείο για την πεζογραφία του γυμνασίου αφορά το κείμενο «Λόγια ψυχής», που αποδίδεται στο πρότυπο «Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων» και στη μαθήτρια Βασιλεία Παπακώστα. Ο κύριος Κιουλάνης θα επιδώσει τον έπαινο. Διαβάζει ο μαθητής Δελιολάνης Βασίλης από το γυάλι του Δοξάτου. Μια απλή, ευθύγραμμη αφήγηση που εστιάζεται στη διαδρομή ζωής ενός ανθρώπου με έντονη επικοινωνιακή εξωστρέφεια, ο οποίος στη δύση της ζωής του συνειδητοποιεί την αξία των αυθόρμητων ανθρώπινων αισθημάτων, τότε
που η αυτοκριτική μας τάση γίνεται πιο αμήλικτη. Του λέγαν πάντοτε πως μίλαγε πολύ, πολύ και με ύφος, στοχαστικά κάποτε και κατάπαυστα. «Τούτον εμωρέ θα πάρεις, γλώσσα δε βάζει μέσα του», ήταν το πρώτο σχόλιο της μελλοντικής πεθεράς, όταν η μέλουσα νύφη του είχε πρωτογνωρίσει τους δικούς της. Μα και πιο πριν, από μικρός, μιλούσε παντού και σε όλους. Λες και το αόρατο, μα και ισχυρό μικρόβιο της περιέργειας, της γνώσης και του λόγου, είχε εισβάλει στο παιδικό, τότε αθώο οργανισμό του, γεγονός που θα το στιγμάτισε στη μετέπειτα πορεία του. Σε κάθε κουβέντα είχε κάτι να προσθέσει, να εξηγήσει, ακόμα και όταν δεν ήξερε ακριβώς τι πρέπει να πει ή να υποστηρίξει. Κάποτε όμως οι άνθρωποι γινόντουσαν κακοί και δεν τον αντεχόντουσαν. Τότε κλείνοντας τον εαυτό του και του μιλούσε, τούτος τον αποδέχονταν πάντοτε. Το αγαπημένο του ήταν να υποστηρίζει τους μικρούς, τους αδύνατους, τους αδικημένους, στις παιδικές του τότε αναζητήσεις στην αλάνα της γειτονιάς, για παθήματα του χθες και για όνειρα του αύριο. Αθώες συζητήσεις, τόσο αληθινές, ίσως γι' αυτό και χαραγμένες ανεξίτηλα στις μνήμες όλων. Το σίγουρο ήταν πως είχε τότε κιόλας αποφασίσει το μελλοντικό του επάγγελμα. Θα γινόταν δικηγόρος. Δικηγόρος σωστός όμως. Δεν θα έκανε ποτέ τα λόγια του. Θα υποστήριζε πάντα τα δίκαια των ανθρώπων. Και έτσι και έγινε. Κουράστηκε, ίδρωσε, σπούδασε, προσπάθησε και πέτυχε. Πέτυχε τούτο που ονειρευόταν εξ αρχής. Μιλούσε για τα δίκαια των ανθρώπων, τα υπερασπίζονταν με πάθος. Κέρδιζε δίκες, χρήματα, μα περισσότερο δόξα και φήμη. Βραβεύθηκε, τιμήθηκε, αναγνωρίστηκε. Αργότερα παντρεύτηκε, από έρωτα. Ακόμα θυμάται την προσμονή για το πολυπόθητο ναι της αγαπημένης του, όταν της είχε ζητήσει να βαδίσουν μαζί στο υπόλοιπο ταξίδι του στη ζωή. Τα μάτια της το κοίταζαν, συγκινημένα, σαν κρύσταλλα έτοιμα να σπάσουν. Τα δευτερόλεπτα του φάνηκαν αιώνες. «Θέλεις», επανέλαβε και της έδειξε το δαχτυλίδι. Ήταν ο πιο βραχής λόγος που ξεστόμησε μέχρι τότε. Μα τούτη λέξη ήταν τόσο αληθινή, τόσο σίγουρη για την ύπαρξή της, τόσο βγαλμένη μέσα από την ψυχή. Τούτη λέξη δεν ήταν λέξη ακριβώς. Ήταν συναισθήματα πολλά που τον απασχολούσαν καιρό τώρα και έπρεπε κάπου να τα αποθέσει. Τούτη λέξη, τόσο μικρή, μα τόσο αληθινή. Την πίστευε. Γέρος πια κατάλαβε ότι μονάχα εκείνες τις φορές, ναι εκείνες που δεν είχε λόγο μακρύ, που ένα βλέμμα αρκούσε, ήταν οι πιο αληθινές του απαντήσεις, γιατί τούτες έβγαιναν από την ψυχή. Μάλλον γι' αυτό και έμειναν χαραγμένες στη μνήμη του, παρά τα πολλά χρόνια που κουβαλούσε. Εκείνες τις φορές, ναι τότε στην Αλάνα μικρός, ύστερα με τη γυναίκα του, αργότερα με τις κόρες του. Τότε ένιωθε αυτό που έλεγε. Δεν χρειαζόταν εξηγήσεις, απλά το ένιωθε και το ήξερε καλά. Αυτό το αρκούσε. Μα ήταν πράγματι τόσο λίγες οι φορές που έλεγε αυτό που πραγματικά ένιωθε. Και μάλλον τούτο ήταν το λάθος του. Μα το συνειδητοποίησε αργά. Δεν αγαπούσε αρκετά τη δουλειά του, τούτο που ονειρευόταν από μικρός. Όχι, την αγαπούσε πολύ. Πάντοτε ήθελε να υποστηρίζει τους ανθρώπους, τα δίκαιά τους, και αυτό έκανε. Μα τις περισσότερες φορές δεν ένιωθε αυτά που υποστήριζε. Δεν τα πίστευε πραγματικά. Και πώς θα μπορούσε άλλωστε. Τώρα ξαναζεί τη ζωή του μέσα από τα μάτια της εγγόνας του. Την έχει σαν παιδί του και δεν χάνει μέρα χωρίς να την πει ότι την αγαπά. Τη βλέπει να αλλάζει, να μεγαλώνει, να αναρωτιέται. Μιλά και αυτή πολύ, κάτι του θυμίζει. Μια φορά της είχε απαντήσει όταν τον είχε ρωτήσει τι θα άλλαζε στη ζωή του. Μάλλον θα μιλούσε λιγότερο και θα ένιωθα περισσότερο. Συναισθήματα λοιπόν μας προτείνουν οι μαθητές, καλό ταξίδι. Σε αυτό το σημείο παραδίδουμε στους συντελεστές για να κάνουν το κλείσιμο. Υπήρξε τόσο πολύ συνέστημα που νομίζω ότι περισσότερα λόγια είναι περιττά. Σας ευχαριστούμε απλά από καρδιάς. Θα κλείσει η Δέσποινα με κάποιες οδηγίες. Σε αυτό το σημείο τελείωσε και η σημερινή μας εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την παρουσία σας. Οι μαθητές που βραβεύτηκαν να μην ξεχάσουν να παραλάβουν τα συμβολικά τους δώρα. Τελειώνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως για τη στήριξή τους την Ιερά Μητρόπολη Δράση.